Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας. Νέος γύρος έντασης επικράτησε από νωρίς το πρωί στα σύνορα στις Καστανιές του Εύρου, καθώς πρόσφυγες και μετανάστες προσπάθησαν να περάσουν στο ελληνικό έδαφος με τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και του στρατού να προσπαθούν να το αποτρέψουν, κάνοντας χρήση δακρυγόνων αλλά και πετώντας νερό με την άδρα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, χημικά έριξαν και από την τουρκική πλευρά των συνόρων. Οι ελληνικές αρχές στον Εύρο βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αποτραπούν παράνομα εισόδη στη χώρα, ενώ η Τουρκία συνεχίζει τα παιχνίδια παραπλάνησης με τα μπελάκια, περούκες και καθοδήγηση των συγκεντρωμένων που παροτρύνονται να εισβάλλουν στην Ελλάδα. Με μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί αύριο στα Δωδεκάνησα η 72η επέτειος της ενσωμάτωσης με την Ελλάδα. Στη Ρόδο την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στις εορταστικές εκδηλώσεις η Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Χριστιάνα Καλογύρου, τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Δωδεκανήσου Νεκτάριος Σαντορινιός και το Κίνημα Αλλαγής, ο γραμματέας του κόμματος Μανώλης Χριστοδουλάκης. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Κάλυμνο για τον πανηγυρικό εορτασμό της 7ης Μαρτίου με τη συμμετοχή Αγίματος Ευζώνων για πρώτη φορά στην ιστορία της Καλύμνου. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας. Στο τελετουργικό της ημέρας αναφέρεται αναλυτικά ο Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα 10, 12, ίσως και 15 άτομα τα οποία θα παρελάσουν με τοπικές ενδυμασίες δικές τους. Άρα ενώνουμε το Αιγαίο, τη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, τη Μακεδονία μας. Θα έχουμε χαιρετισμό από αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας πάνω από το χώρο της παρέλασής μας. Βεβαίως. Την ώρα που θα παρελάβουν η έφεδροι μας, η εθνοφυλακή μας, οι στρατιώτες μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Θα είναι την ημέρα της 7ης Μαρτίου, θα είναι ο Υφυπουργός ο κύριος Κόνσολας εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, θα είναι ο παπάς εκπροσωπώντας ο Γιάννης στην Βουλή των Ελλήνων, θα είναι ο Βασίλης ο Γεγέρογλου, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝΑΛ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι φέτο οι εκδηλώσεις είναι λαμπρές. Θα καμαρώσουμε τα παιδιά μας, τα σχολιά μας, τους φαντάρους μας, την αεροπορία μας, τους ευζωνές μας. Ο καιρός να βάλει πλάτη, έτσι, να είναι καλός φιλικός. Καιρός. Και νομίζω ότι θα μείνει στη μνήμη ιδιαίτερα των νέων παιδιών αυτή η παρέλαση. Σίγουρα. Μεγάλος είναι ο ενθουσιασμός της τοπικής κοινωνίας της Καλύμνου που ετοιμάζεται να υποδεχτεί με τιμές το Άγημα των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουρέας. Τις αναμνήσεις από τη θητεία του στο Άγημα Ευζώνων πριν από 53 ολόκληρα χρόνια ξεδιπλώνει στην τηλεόραση Αιγαίο ο Φίλιππος Ολυμπίτης. Συγχαίρω τον κύριο Έπαρχο, τον κύριο Μανώλη Μουσολλή, που με την πρωτοβουλία του αυτή δίνει κάποια έμφαση και ζωή στο νησί λόγω της ημέρας της εσωμάτωσης της Καλύμνου, της Δωδεκανήσου με τα μητέρα Ελλάδα, το Άγημα των Ευζώνων, επειδή, τι να πω, είναι συγκινητικό για μας, το οποίο θα πάμε πίσω 53 χρόνια, οποία τη φόρεσα τη φουστανέλα αυτή την ηρωική, γιατί είναι μια ιστορία. Έτσι, ναι. Νητριχιάδης που το λες, ότι φορώντας αυτό αισθάνεσαι ότι δέος. Δέος, γιατί εντάξει, είναι ένα σώμα του ελληνικού στρατού που όλος ο κόσμος περνάει από το Σύνταγμα για να δει το σώμα αυτό. Επίλεκτον ανδρών. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα την τύχη να τη φορέσω τη στολή αυτή και θα χαρώ πάρα πολύ να δω τα νέα παιδιά της εποχής μας που είναι πιο ψηλά από εμάς, γιατί την εποχή εκείνη εμείς είμαστε ψηλοί, αλλά τώρα δεν είμαστε ψηλοί όπως τα νέα παιδιά. Είναι ακόμη πιο ψηλοί. Είναι βεβαίως. Αλλά το 67 με 70 υπηρέτησα στην τότε βασιλική, μετά ανακτορική φορά και στο τέλος προεδρική, είχα την τιμή του ελληνικού κράτους να με στείλει σημειοφόρο του ελληνικού κράτους στις Βρυξέλλες την 20ετία του ΝΑΤΟ, αρχηγός αποστολής, και τα θυμάμαι καμιά φορά και συγκινιόμαι, γιατί ήταν στιγμές που μένει πάντα και σημαδεύουν τη ζωή του ανθρώπου. Του ανθρώπου.
Και να ξέρετε, πάντοτε ένας εύζωνας πάντα μένει ένας εύζωνας. Αλήθεια είναι αυτό. Για φανταστείτε, αυτή την ηλικία ακόμα, αν μπορούσα να κάνω παρέλαση, θα έκανα παρέλαση. Μήπως θα το σκεφτούμε για του χρόνου να βάλουμε, να βάλουμε ή στην 25η Μαρτίου να βάλουν τους εφέδρους. Έτσι, γιατί όχι. Άλλωστε, έχουμε πληροφορηθεί ότι είναι 12 άτομα από την Κάλυμνο. Από ό,τι έμαθα και εγώ στο τέλος. Χαρά και τιμή μας. Είχα τη χαρά να υπηρετώ την ίδια σειρά μαζί με τον Τσινεράκη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν κριτικός, αλλά ξαφνικά τον έβλεπω στην Κάλυμνο και παντρεύει τη Μαρία και ήταν στην εποχή της σειράς της δικής μου, το 67-69. Τι ωραία, τι ωραία. Εγώ σαν υπαξιωματικός με κρατήσανε εφεδρή άλλους 3 μήνες και απολύθηκα το 70. Πώς πέρασαν όλοι αυτοί? Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανθρωπιστική δράση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων. Είναι έτοιμη να υλοποιήσει μια μεγάλη ανθρωπιστική και εθνική δράση. Συγκεκριμένα με τη χορηγία 5 απεινιδωτών από το Ίδρυμα Αγγελικούση, επισκέπτεται τα νησιά Γαθονήσι, Χάλκι, Ψέριμο, Κάσο και Κάρπαθο, στα οποία αφού παραμείνει επί τριήμερο προσφέρει δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών σε όλους τους κατοίκους και πιστοποίηση σε 15 άτομα σε κάθε νησί στη χρήση απεινιδωτή. Ασφαλές πεδίο. Είσαι καλά. Είσαι καλά. Δεν αντιδρά. Να σ' ακούμε. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Δεν αναπνέει. Λέγομαι Ιάκωβος Δούτσης, μένω Λάτρος 117, έχω γυναίκα περίπου 50 ετών, η οποία δεν αναπνέει. Γνωρίζω καλά. Αφού μπορεί να συνδράμε, δεν ερχόμαστε. Στη Ρόδο θα βρίσκεται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Σκοπός της επίσκεψης είναι η επίσπευση των διαδικασιών για την κατάρτιση της νέας προγραμματικής σύμβασης για τη Μεσαιωνική Πόλη, αλλά και την ανάδειξη της ιστορικής Λίνδου. Προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνυπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο θα σημάνει την έναρξη των διαδικασιών για τη νέα προγραμματική σύμβαση. Την ικανοποίησή του για την τελική διεξαγωγή του συνεδρίου της ΓΕΣΕΕ καθώς και για την εκλογή στελεχών από τη Ρόδο στα όργανα εξέφρασε με δηλώσεις του στην τηλεόραση Αιγαίο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, κ. Παναγιώτης Εγκλέζος. Επιπλέον υπογράμμισε πως τα επόμενα βήματα είναι πλέον η υπογραφή της σύμβασης εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων της Ρόδου με την Ένωση Ξενοδόχων πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Μετά από 2 αποτυχημένες προσπάθειες, επιτέλους οι δημοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν, εξελέχθηκε νέα διοίκηση στη ΓΕΣΕΕ. Με μεγάλη μας χαρά θέλουμε να δηλώσουμε ότι 3 εκπρόσωποι από το Εργατικό Κέντρο, οι 2 ο πρόεδρος εκλέχθηκαν στην Εξελεκτική Επιτροπή, ο Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ο Θανάσης Σταμούλης, εκλέθηκε στο Γενικό Συμβούλιο, όπως στο Γενικό Συμβούλιο εκλέθηκε και ο Μιχάλης ο Παλαιολόγος, εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος. Στελέχη του Εργατικού Κέντρου Γετρής, για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, 3 στελέχη του Εργατικού Κέντρου Ρόδου να είναι σε όργανα της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ. Θέλω να δηλώσω ότι οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν μέσα σε δημοκρατικότατο πλαίσιο. Υπήρχαν ομόφωνες αποφάσεις για την συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως ομόφωνες αποφάσεις υπήρχαν και για το όργανο το όργανο των πληρεξουσιών, το αρμόδιο όργανο που θα έλεγχε και έλεξε τις νομιμότητες των αντιπροσώπων στο Γενικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΕ.
αυτό που ορίονταν και ήταν η αφορμή για τα προηγούμενα χρόνια να ακυρωθούν, τις προηγούμενες δύο φορές να ακυρωθούν οι διαδικασίες, οι συνάδελφοι της ΔΑΣ. Το σπίτι μας είναι ανοιχτό σε όλους. Παλιούς και νέους φίλους. Τους περιποιούμαστε. Τους φροντίζουμε. Καμαρώνουμε για αυτούς. Είμαστε δεμένοι. Μας ενώνουν στιγμές όμορφες, αλλά και στιγμές δύσκολες. Γιατί τελικά αυτό σημαίνει Blue Star Ferries. Να νιώθεις σπίτι σου το Αιγαίο και να δένεσαι με τους ανθρώπους του. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων απόψε στις 9 με την Ουρανία Φελτζανίδη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.